Δεξιλόγιο Αγγλικών, μάθημα 7ο. Θα προχωρήσουμε με 12 καινούργιες λέξεις. Αν τις γνωρίζεις, τις λες πριν από μένα. Όταν λέμε τις προτάσεις, μπορείς να σταματάς το βίντεο και να τις διαβάσεις και εσύ δυνατά, έτσι ώστε να τις μάθεις. Validate, επικυρώνω, τεκμηριώνω. Validate. The court validated the contract. Το δικαστήριο επικύρωσε τη σύμβαση. Validated. Επικύρωσε. Infringe. Παραβιάζω, καταστρατηγώ. Infringe. Her rights must not be infringed. Τα δικαιώματά της δεν πρέπει να καταστρατηγηθούν. Infringed. Να καταστρατηγηθούν. Material. Υλικό. Material. I'm collecting material for a book on ancient Greece. Μαζεύω υλικό για ένα βιβλίο για την αρχαία Ελλάδα. Material. Υλικό. Suspend. Καταργώ, αναστέλω. Suspend. He was suspended from the team for missing too many practices. He was suspended from the team for missing too many practices. Τον κατήργησαν από την ομάδα επειδή έχασε πολλές προπονήσεις. Prohibit. Απαγορεύω. Αποτρέπω. Prohibit. The prison's electric fence prohibits escape. Ο ηλεκτρικός φράχτης της φυλακής αποτρέπει την απόδραση. Match. Ταιριάζω. His story doesn't match the facts. Η ιστορία του δεν ταιριάζει με τα γεγονότα. Match. Ταιριάζει. Commentary. Κριτική, αλλά και κάλυψη γεγονότος. Δημοσιογραφικού. I like listening to his social commentaries. Μου αρέσει να ακούω τις κοινωνικές του κριτικές. Commentaries, κριτικές. Monetize. Εκμεταλλεύομαι οικονομικά. Χρησιμοποιώ κάτι ως πηγή εσόδων. Monetize. They can monetize your video if they hold the copyright. Μπορούν να εκμεταλλευτούν το βίντεό σου αν έχουν τα πνευματικά δικαιώματα. Monetize. Εκμεταλλευτούν. Revenue. Εισόδημα. Revenue. The factory lost revenue because of the strike by the workers. Το εργοστάσιο έχασε εισόδημα λόγω της απεργίας των εργατών. Revenue. Εισόδημα. Essentially. Ουσιαστικά. Essentially. This cancer is essentially incurable, so the best we can do is to extend the patient's life. Αυτός ο καρκίνος είναι ουσιαστικά θεράπευτος, έτσι το καλύτερο μπορούμε να κάνουμε είναι να παρατείνουμε τη ζωή του ασθενή. Retract.
Retract, ανακαλώ, παίρνω πίσω. Retract. Retract. They retract the job offer. They retract the job offer. Ανακάλεσαν την προσφορά εργασίας. Retracted, ανακάλεσαν. Counter. Counter, αντίθετος, ενάντιος. Counter. Counter. They acted counter to my instructions. They acted counter to my instructions. Αυτοί έπραξαν αντίθετα στις οδηγίες μου. Counter, αντίθετα. Και η λέξη που μάθαμε σε αυτό το μάθημα είναι validate, επικυρώνω. Infringe, παραβιάζω κατά στρατηγό. Material, υλικό. Suspend, ανακαλώ, αναβάλω. Prohibit, απαγορεύω. Match, ταιριάζω. Commentary, σχολιάζω. Monetize, εκμεταλλεύομαι οικονομικά. Revenue, εισόδημα. Essentially, ουσιαστικά. Retract, ανακαλώ. Counter, αντίθετος, ενάντιος. Σε αυτό το σημείο μπορείς να σταματήσεις το βίντεο και να τις γράψεις. Πολλοί μαθαίνουν τις λέξεις γράφοντάς τις. Να τις γράψεις, να γράφεις δίπλα και τη σημασία τους. Γράψεις λοιπόν πολλές φορές για να τις μάθεις. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό για σένα. Και συνέχεια συνεχίζουμε το βίντεο και προσπαθείς να τις πεις πριν από μένα, να δούμε τι θυμάσαι από την παρουσίαση. Validate. Επικυρώνω, τεκμηριώνω. Infringe. Παραβιάζω κατά στρατηγό. Material. Υλικό. Suspend. Καταργώ, αναστέλω. Prohibit. Απαγορεύω. Match. Ταιριάζω. Commentary. Κριτική. Κάλυψη γεγονότος. Monetize. Εκμεταλλεύομαι οικονομικά. Χρησιμοποιώ κάτι ως πηγή εσόδων. Εισόδημα. Revenue. Revenue. Εισόδημα. Essentially. Ουσιαστικά. Retract. Ανακαλώ, παίρνω πίσω. Counter. Αντίθετος, ενάντιος. Και πάμε τώρα από τα ελληνικά στα αγγλικά, που είναι και το πιο δύσκολο κομμάτι. Αντίθετος, ενάντιος. Counter. Ανακαλώ, παίρνω πίσω. Retract. Ουσιαστικά. Essentially. Εισόδημα. Revenue. Εκμεταλλεύομαι οικονομικά, χρησιμοποιώ κάτι ως πηγή εσόδων. Monetize. Κριτική. Κάλυψη γεγονότος. Commentary. Ταιριάζω. Match. Απαγορεύω. Prohibit. Καταργώ, αναστέλω. Suspend. Υλικό. Material. Παραβιάζω κατά στρατηγό. Infringe. Επικυρώνω, τεκμηριώνω. Validate. Και τελειώσαμε τις λέξεις που είχαμε να μάθουμε σε αυτό το μάθημα, οι οποίες είναι, τις επαναλαμβάνουμε άλλη μια φορά. Validate, επικυρώνω. Infringe, καταστρατηγώ. Material, υλικό. Suspend, καταργώ. Prohibit, απαγορεύω. Match, ταιριάζω. Commentary, κριτική, σχολιασμός. Monetize, εκμεταλλεύομαι οικονομικά. Revenue, εισόδημα. Essentially, ουσιαστικά. Retract, ανακαλώ. Και counter, αντίθετος. Σε αυτό το σημείο μπορείς να σταματήσεις το βίντεο και να τις γράψεις πολλές φορές. Σου συστήνω να γράφεις τις καινούριες λέξεις για να τις μάθεις. Και στη συνέχεια οπωσδήποτε να ακούσεις ένα βιντεάκι που μέσα σε λίγα λεπτά θα τις προσπάθησε να τις αναγνωρίσεις.
από αυτόν ο οποίος της μιλάει. Θα τις δεις μέσα σε 2 λεπτά όλες αυτές τις λέξεις. Προσπάθησε λοιπόν να τις αναγνωρίσεις. Αυτά εξ' αυτό το μάθημα, θα τα πούμε στο επόμενο μάθημα. Γεια σου. Says you receive a copyright strike on your channel when YouTube receives a complaint that something in one of your videos actually violates their copyright ownership, whether you're using their content without permission or something like that. They submit a claim against your video, and when YouTube validates it and removes your video because of that infringing copyright material, you receive a copyright strike. If you receive 3 of those, your account is suspended, all your content on your entire channel is removed, and you are prohibited from ever creating a YouTube account again. So, might not want to screw this one up. But just to be clear, a copyright strike is not the same as a content ID match. A content ID match is when you use a clip from someone else's video, or maybe you took their entire video and uploaded it to your channel, which is a huge taboo. Hopefully none of you guys are doing that. But let's say you took a clip from like one of my videos or someone else, and you added some commentary onto what they were saying. Well, YouTube recognizes the part of your video that is actually from someone else's video and say, hey, this content actually belongs to this creator over here, not to you. And if the other creator chooses to do so, they can either block your video from being viewed on YouTube, they can simply monetize the ads against your video and take the revenue for themselves. Just because YouTube positively identifies some content you use from another video in your video is not a copyright strike. So don't get those two things confused. Have a best life. What you're trying to do is thinking, well, if I just remove any material from my channel that is not 100% owned and created by me, then I should be safe. And that is true going forward, but it does not remove copyright strikes that you have in the past. So what should you do if you do have a copyright strike and you want to restore your account to good standing? 3 things. Number 1, you can go to YouTube's copyright school, which is essentially the same thing as going to like defensive driving if you've gotten too many speeding tickets. You can go to their copyright school, and if you don't receive any more copyright strikes within 6 months, then your strike will be removed and you will be restored to good standing. So that's good news. Number 2, you can ask the person who submitted their claim against your content to simply retract it. If they release their claim of copyright infringement on your video, then your copyright strike goes away. And number 3, if you feel like your content was mistakenly identified as copyright infringement, or you actually do possess written permission to use the material or whatever, you can submit a counter notification and kind of go through a back and forth with the person who submitted the copyright claim, and hopefully they'll either release it or you still get screwed in the end.